Για πρόεδρε, εφίσως δεχτήκαμε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Είχαμε με μία καταγγελτική ανακοίνωση στο διαδίκτυο και εντοπίσαμε ότι πρόκειται για μία και επικώς που χαρακτηρίζω τραγική εξέλιξη για την περιοχή μας, την πολύτιμη περιοχή μας, που με όσα της έχουν συμβεί έρχεται και αυτό να προστεθεί στα πολλά δεινά της. Ζητήσαμε πριν από εσάς και χαίρομαι που είχατε Νίκο Αώτα να κάνετε συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι και παλαιώδες, να κάνετε συζήτηση εκτός υπηρεσίας διατάξεως. Κοιτάξτε, προς τιμή στη συζήτηση αυτή, πώς μια και αν θέλετε πάρα πολύ παραγωγική. Ένιωσα ότι συζητάμε ήρεμα για το ποιο θα είναι το καινούριο τμήμα που θα γίνει εφόσον φεύγει το εξαγγελτέ τμήμα της εθνομουσικολογίας. Και λέω, είναι μια ήρεμη συζήτηση που πορευόμεθα όλοι με μια αγαστή τέλος πάντων συνεργασία να πούμε ποιο είναι το βέλτιστο τμήμα για την περιοχή μας. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν ξέρω αν πραγματικά έχετε αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε μία καθολική διάλυση 37 πανεπιστημιακών τμήματων και αυτό προκύπτει μέσα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Ένα από τα τμήματα που θα καταργηθούν είναι και το Έθνομουσικολογίας. Για ποιο πράγμα συζητάμε? Εδώ μιλάμε για μία πραγματική καταστροφή. Και σαφώς υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στην περίοδο Γαβρόπουλου. Άλλωστε, εμείς ως αυτοδιοικητική παράταξη στο Μηνιαίο Δήμο, ήμασταν πρώτοι που σηκώσαμε τη σημαία της δημιουργίας μιας διαπαραταξιακής επιτροπής για να βρούμε τον Υπουργό, προκειμένου να διαπραγματευτούμε, συζητήσουμε, συμφωνήσουμε ποιο θα είναι το τμήμα και τι θα γίνει με το συγκεκριμένο τμήμα εθνομουσικολογίας. Αλλά δεν μπορούμε κατ' ουδένα τρόπο να βάλουμε σε ένα συμψηφισμό τα λάθη αυτής της περίοδου, που είναι πολλά, με αυτό που γίνεται τώρα. Διότι τότε υπήρχαν λάθη, σαφέστατα, τώρα όμως υπάρχει μία καταδίκη της περιοχής μας. Γιατί για καταδίκη πρόκειται. Διάβασα εξαντλητικά την ανακοίνωση του Υπουργείου για την αναστολή των 37 τμήματων. Καταρχάς, αν δούμε την γεωγραφία, αυτό που θα συμπεράσουμε είναι ότι πρόκειται για 30 τμήματα της περιφέρειας και μόνο 5 των Αθηνών και 2 της Θεσσαλονίκης. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στην αντιληπτική μου, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ουσιαστικά είναι. Ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε η περιφέρεια, η οποία φύλαγε θερμοπύλες και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικά ήταν για τον κοινωνικό ιστό της κάθε επαρχίας, της κάθε περιφέρειας, πόσο σημαντικό ήταν τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι η περιφέρεια έχει πάει ένα μεγάλο, ένα δυνατό χαστούκι. Και δεν ξέρω αν αυτό θα αναστραφεί. Περίμενα λοιπόν, μετά από αυτή την ανακοίνωση, να υπάρξουν αντανακλαστικά από πλευράς περιφερειάρχου, δεν μου αρχίζει η μάτια της, και από πλευράς βουλευτού, οι οποίοι άμεσα θα έπρεπε να έχουν βγάλει μία ανακοίνωση για το τι με γενέστε και πώς αντιμετωπίσουν την προκείμενη κατάσταση. Και αυτό που παρακολουθώ, μην παρεμβαίνεις, μην κάνεις παράσιτα, δεν είσαι στα αιτιανά. Αυτό λοιπόν που παρακολουθώ εγώ είναι μια σιγή πραγματικά εκπληκτική. Και μέχρι σήμερα έχουν περάσει, έχει περάσει ένα 24ωρο και δεν άκουσα καμία ανακοίνωση από αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει η περιοχή του Λιξουγιού. Δεν νομίζω. Απλά δεν θέλουν να γίνουν δυσάρεστοι στην Υπουργό Παιδείας, η οποία ήταν αλίστατη προεκλογικά και ερχόταν να συναγελαστεί με τις κομματικές οργανώσεις τις τοπικές, αλλά τώρα δεν μπορεί να έρθει να συζητήσει με την εκπαιδευτική κοινότητα του πρώην ΤΕΗ, να δούμε τι μέρη και μέσα, γιατί αυτό θα είναι εκείνο που άμεσα θα τη ζητήσουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, προφανώς ο κύριος αν είναι λοιπόν σε μία άμεση σχέση με την Υπουργό, η κυρία Κεραμέως, θα μπορεί να της πει ότι αυτορεί και παραθύνημα να έρθει σε συμβούλιο δημοτικό που θα καθορίσουμε την επόμενη εβδομάδα να μας εκφράσει τις θέσεις και τις απόψεις. Όσο δεν το κάνει,
όσο δεν το κάνει, εκτίθεται σε μια συλλογία που έχει υποστεί επαναλαμβάνω τα μέγιστα του κορδινών. Διαβάσε λοιπόν, διαβάσε. Το θέμα, η συνεχή διακοπή μου είναι δημιουργήτε. Λέω λοιπόν ότι αν κάποιος διαβάσει εξαντλητικά την ανακοίνωση του Υπουργείου, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά η ανακοίνωση είναι τραγική και μπαίνω στον πειρασμό να την κρίνω, διότι διαβάζω ανεκδίκη τα πράγματα. Δημιουργήθηκαν λέει προεκλογικά τα τμήματα αυτά για ψηφοδελικούς λόγους, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Να καταλάβω ότι υπήρχε πλημελή σχεδιασμό. Να καταλάβω ότι η τεκμηρίωση τέλος πάντων και η συγκρότηση δεν ήταν ιδέωση. Να δεχθώ όμως ότι 37 τμήματα γίνανε στο πόδι όταν συνεδρίασαν εκπαιδευτικοί άνθρωποι εξέχοντες του πνεύματος. Να το δεχτώ αυτό, νομίζω ότι μάλλον αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται σε αφελείς. Επίσης υποστηρίζει η σεβαστή υπουργός ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια και χωρίς μελέτες και οσμότητες. Κοιτάξτε, η κοινωνία της περιοχής μας είναι νοήμωτη. Δεν μπορεί να δεχτεί με κανένα τρόπο ότι αυτές οι αιτιάσεις είναι οι αιτιάσεις που προκάλεσαν τη διάλυση, την αναστολή λειτουργίας αυτών των τμήματων. Και μπαίνω στον πειρασμό να κρίνω άλλη μία, να κάνω άλλη μία παρατήρηση πάνω σε αυτά που η Υπουργός αναφέρει. Λέει λοιπόν ότι θα επιδιώξει μέσα από συνενέσεις βελτιστοποίηση των προοπτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες αυτές τις περιοχές που καταργούνται τμήματα. Μέσα από συνένεση λοιπόν θα δημιουργήσει την βελτιστοποίηση των σπουδών και ένα αναπτυξιακό μοντέλο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά όλα επιδιώξει χαρακτηρίζονται πλευρά. Αν πραγματικά πίστευε στη συνένεση, πριν καλυφθεί σε εξαγγελίες κατάργησης τμήματων, θα έμπαινε στη διαδικασία όσο έγινε τη συναπόφαση, τη συναντήληψη, τη συνδιαμόρφωση θέσεων με τι τοπικέ κοινωνίε όπου έχει καταρχηθεί τμήμα και μετά θα προχωρούσε στην απόφασή τη να καταργήσει κάποια ή και όλα τα τμήματα. Αλλά είναι μια πραγματικά ανακόλουθη πορεία αυτή που ο Υπουργό ακολουθεί. Επανέρχομαι στην περίοδο που έγινε ένα κομβικό δημοτικό συμβούλιο το τρίτο του 18, το Μάρτιο του 18, όταν ζητούσαμε από τον κύριο Γαβρόγλου να δεχτεί τη διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου προκειμένου να συζητήσουμε για το θέμα της ενοποίησης του ΤΕΗ με το τμήμα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και επίσης τι θα γίνει με τη βιωσιμότητα των τμήματων της Κεφαλονιάς. Οι θέσεις λοιπόν τότε, οι δικές μας ήταν σαφείς. Λέγαμε λοιπόν ότι θεωρούμε στρατηγικό το σχεδιασμό της ενοποίησης Ιόνιου Πανεπιστημίου και ΤΕΗ, Ιωνίων Νήσων. Είναι κάτι που θα έπαιρνε, και το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό, θα έπαιρνε βελτιστοποίηση των σπουδών και θα εξασφάλιζε αναβάθμιση και των δύο ετοιμάτων. Ζητήσαμε εμφαντικά να παραμείνουν τα τρία τμήματα που υπήρχαν στην Κεφαλονιά. Τοποθετηθήκαμε σε κάθαρα υπέρ της διατηρησιμότητας και των τριών τμήματων και εκφράσαμε, όπως προείπα, ένα σκεπτικισμό για το συγκεκριμένο τμήμα της Εθνομουσικολογίας, μια και ήδη είχαμε ένα τμήμα πραγματικά κύρους, με υποδομές, με αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα, εννοώ το τμήμα τεχνολογίας ή και μουσικών οργάνων. Οπότε για μας δεν υπήρχε δίλημα αν θα προτιμούσαμε το τμήμα τεχνολογίας ή το εθνομουσικολογίας. Μάλιστα λέγαμε τότε ότι το εθνομουσικολογίας μπορεί να παραμείνει ως δεύτερο τμήμα. Καθόλου ανέφερα. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε στάχτες που προκάλεσε η απόφαση της Υπουργού. Και καλούμεθα να κρατήσουμε απεγνωσμένα έστω αυτό το τμήμα που δεν είχε προοπτικές να το διατηρήσουμε και διατηρώντας αυτό το τμήμα να μπούμε σε μια συζήτηση σοβαρή για το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το συγκεκριμένο τμήμα, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο ελκυστικό, πώς μπορούμε να το ενδυναμώσουμε το προσωπικό, πώς μπορούμε να το εμπλουτίσουμε με σπουδές, ούτως ώστε να γίνει βιώσιμο. Όμως να μπαίνουμε στη λογική, να καθαιρέσουμε τα πάντα και να κάνουμε συζήτηση εκ του μηδενός με αβέβαιο αποτέλεσμα,
μια και δεν μας δίνει κάποια ενέργεια ο υπουργός ότι κύριε, σας παίρνω αυτό το κλίμα και θα πω στη λογική να σας δώσω κάποιο καλύτερο. Λέει απλά να στέλνετε το Υπουργείο Τμήματος αυτού. Άρα δεν έχουμε προοπτικές να δημιουργηθεί κάποιο άλλο ελκυστικότερο τμήμα. Τι μένει σε εμάς να διεκδικήσουμε τη διατήρηση του συγκεκριμένου τμήματος και να μπούμε στη λογική της βελτιστοποίησης του τμήματος αυτού. Όλα τα άλλα είναι περισσού. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Πραγματικά η διαλεκτική είναι κάτι που όλοι επιλέγουμε όταν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις. Εδώ σε αυτή όμως τη στιγμή που έρχεται σχεδόν πραξικοπηματικά το Υπουργείο να καταλύσει τα πάντα, εδώ νομίζω ότι όποιος μιλάει για διαλεκτική μιλάει σαν να μιλάει στην κουφούσα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν υποχωρούμε ούτε βήμα στις διεκδικήσεις μας για τη διατηρησιμότητα του συγκεκριμένου τμήματος. Πρέπει άμεσα να κινητοποιήσουμε όλους τους φορείς και την κοινωνία του Λειξουργιού, ούτως ώστε και αυτή να συμβράμει στις όποιες κινητοποιήσεις κάνουμε και να δώσουμε ένα μήνυμα στην Υπουργό ότι είναι ανεπιθύμητη εάν δεν ανακαλέσει άμεσα αυτή την κατάπτυστη απόφαση. Όλα τα άλλα είναι εκ περισσού. Εκεί, σε αυτή τη λογική μόνο, τη στεναρής διεκδίκησης πρέπει να πούμε προκειμένου να διατηρήσουμε και εκπημένα. Διότι σας θυμίζω ότι ο αείμνηστος Αρσένης ήταν αυτός που δημιούργησε το ΤΕΗ, που δημιούργησε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή και όλοι οι επίγονοί του φρόντισαν πώς θα τον διδορίσουν. Κύριε Ρωμαντά. Αισθάνομαι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα με περισυλλογή και να τεθούμε όλοι ενώπιον των σοβαρών ευθυνών μας. Κυρίως οι ευθύνες ξεκινούν από τους θεσμικούς παράγοντες που ολιγόρησαν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αντέδρασαν με τα πρέποντα αντανακλαστικά σε αυτή την κατάπτυστη απόφαση. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένας διάλογος και μια διαπραγμάτευση για το πώς θέλουμε να βελτιώσουμε το ΤΕΗ Εθνομουσικολογίας ή αν θέλουμε απέναντι στο ΤΕΗ Εθνομουσικολογίας ένα άλλο ελκυστικότερο ΤΕΗ. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι μια τραγική εξέλιξη για το ΤΕΗ μας. Αναιρείται, ανακαλείται, καταργείται το ΤΕΗ της Εθνομουσικολογίας. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το μηδέν. Αυτό το μηδέν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και απέναντι σε αυτό, σε αυτόν τον μηδενισμό που προσπαθούν με τα σχέδιά τους το Υπουργείο που επεξεργάζεται να μας επιβάλλει, σε αυτόν τον μηδενισμό προσπαθούμε να αντιδράσουμε. Δεν είμαστε, κύριοι, σε έναν ισορροπημένο διάλογο που συζητούμε με επιχειρηματολογία ποιος θέλει το ΤΕΗ, το τμήμα Εθνομουσικολογίας και ποιος προτείνει κάτι ελκυστικότερο. Αυτή τη στιγμή μας μηδενίζουν το ΤΕΗ. Το διαγράφουν από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν προσπαθούμε εμείς εδώ να συζητήσουμε φιλολογικά, φιλοσοφικά, επιχειρηματολογικά ποιο θα ήταν καλύτερο, ποια σχολή, ποιο τμήμα θα ήταν καλύτερο για την περιοχή μας. Και επικαλούμαστε επιχειρήματα του στυλ που παράδοση στην μόρφωση. Σωστά λέει και ο Μάκης ο Καλανός, δεν θέλουμε τον γιγαντισμό, τον εκπαιδευτικό γιγαντισμό της Κέρκυρας. Σωστά όλα αυτά. Αλλά ξεκινάμε από τη λογική ότι το ΤΕΗ το διαλύουν. Επαναλαμβάνω ότι δεν καταλαβαίνουμε. Άρα έχουμε απέναντί μας μία διάλυση του υφιστάμενου τμήματος και μία επιτευγμένη ανάγκη όλοι εμείς να αντιδράσουμε στεναρά στα σχέδια που το Υπουργείο επεξεργάζεται πίσω από την πλάτη μας. Άρα λοιπόν όλοι δεν πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτά τα σχέδια. Δεν πρέπει να πούμε ένα ηχηρό όχι. Δεν πρέπει να εγκαλέσουμε την Υπουργό
και να την καλέσουμε άμεσα σε μια συζήτηση μαζί μας, να τις τονίσουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε βήμα πίσω για αυτό το ΤΕΙ που με πόνο και κόπο και μέσα από μια διαδρομή αγώνων κατορθώσαμε να το διατηρήσουμε. Επανέρχομαι στο σκεπτικό της απόφασης το Μάρτιο του 18 στον Αιγαίο Δήμο. Λέμε λοιπόν ένα μεγάλο ναι σε αυτή τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ιωνίων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι προς την κατεύθυνση, το τονίσαμε, το τονίζουμε και θα το τονίζουμε, προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των σπουδών και της ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεύτερον, λέμε ένα μεγάλο ναι στη διατηρησιμότητα και των τριών σχολών της Κεφαλονιάς και των τριών τμήματων της Κεφαλονιάς. Δεν θέλουμε να διαχωρίσουμε εμάς και να μείνουμε σε ένα περιθώριο. Γιατί το πράγμα είναι συλλογικό. Αυτό που σήμερα γίνεται με την αναστολή λειτουργίας του τμήματος ενομουσικολογίας δεν μας λέει κανείς ότι αύριο δεν θα γίνει και για τα άλλα τμήματα του Αποστολίου. Μην επαναπάρεται κανείς. Μια κυβέρνηση που πήρε το δρεπάνι και κόβει, ξυλώνει τμήματα χωρίς αιτιολογία, χωρίς σοβαρή επιχειρηματολογία, αύριο θα το κάνει και για άλλα τμήματα. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύει. Αυτό που ο κίνδυνος είναι ορατός και για άλλες περιοχές. 30, επαναλαμβάνω, τμήματα σε όλη την επαρχία καταργούνται. Άρα λοιπόν λέμε ναι στη διατηρησιμότητα των τριών τμήματων στην Κεφαλονιά. Εξακολουθούμε να διατηρούμε ένα σκεπτικισμό για το αν και κατά πόσο αυτό το τμήμα εθνομουσικολογίας είναι ελκυστικό, αν είναι εντελεαστικό στους μελλοντικούς φοιτητές. Όμως έχουμε κάτι, δεν το καταργούμε, το βελτιώνουμε. Πρέπει λοιπόν να καταδίνουμε στην προσπάθεια βελτίωσης του εμπλοκισμού του, αν θέλετε βελτιστοποίησης του, αλλά να το διατηρήσουμε. Εφωνάζαμε ότι πρέπει να παραμείνει το ΤΕΙ μουσικών οργάνων. Λέγαμε έχουμε αξιόπιστες υποδομές, λέγαμε για αποκτήσει κύρος, ήταν επαγγελματικά ελκυστικό, το πήραν. Ας διατηρήσουμε λοιπόν αυτό το τμήμα εθνομουσικολογίας. Εγώ δεν είμαι στην ισοπεδωτική αντίληψη του Βασίλη του Ρουκοντάρου, που μπορεί να αποδειχθεί, επαναλαμβάνω για να κάνω μια προσέγγιση πολύ ρεαλιστική, μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δίκιο. Αλλά δεν μπορούμε προκαταβολικά να το χαρακτηρίσουμε θνησκευές. Δεν μπορούμε να προδιαθέτουμε τον κόσμο ότι είναι θνησκευές και αύριο, αν στηθεί αυτό, να μην έρθετε. Μπορεί να το κάνουμε ελκυστικό. Δεν μπορεί να λέμε τις συγγενές. Μπορεί να εκφράσουμε την όποια, τον όποιο σκεπτικισμό μας, τις αμφιβολίες μας, αλλά πρέπει να κατατείνουμε στην διατηρησιμότητά του. Αυτές είναι οι σκέψεις που εγώ τουλάχιστον έχω να καταθέσω και σαν επίλογο θέλω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με μια συνενετική διάθεση, ούτως ώστε να επιδιώξουμε μέσα από την συνένεση όλων των παρατάξεων το καλύτερο αποτέλεσμα για την περιοχή μας. Θεωρώ ότι άμεσα, επαναλαμβάνω, πρέπει να απαιτήσουμε να ανακληθεί αυτή, τονίζω για πρώτη φορά, κατάπτυστη απόφαση και να ζητήσουμε από την Υπουργό να δεχθεί άμεσα συνάντηση με διαπαραταξιακή επιτροπή, όχι όπως την περίοδο Γαβρό, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ αυτή η συνάντηση, να υλοποιηθεί τάχιστα, άμεσα συνάντηση με τη διαπαραταξιακή επιτροπή και να τονίσουμε προς όλα τα όντα ότι ως Ιξούρι, ως δομή εκπαιδευτική, ως κοινωνία δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω απέναντι σε όσα διαφορετικά κατορθώσατε να κατακτήσουμε. Και αυτό είναι ένας μονόδρομος. Μονόδρομος που σημαίνει δυναμικές κινητοποιήσεις, δυναμικές